Σήμερα η ΕΛΜΕ Ηρακλείου συμμετέχει στη στάση εργασίας που κήρυξε η ΟΛΜΕ και η ΑΔΕΔΗ και βρισκόμαστε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας πρώτα και κύρια ενάντια στην ποινικοποίηση των αγώνων μας που κάνουμε απέναντι στο αντιδραστικό μέτρο της αξιολόγησης. Ο κύριος Πιερακάκης, που κατά τα άλλα διατείνεται ότι προασπίζεται το δικαίωμά μας στην παιδεία και την εργασία, καταστρατηγεί και το συνταγματικό δικαίωμα στην απεργία. Η κυβέρνηση φημώνει το συνδικαλισμό και χτυπάει τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τους αγρότες. Έχει ανοίξει όλα τα μέτωπα. Λέμε στην κυβέρνηση ότι θα είμαστε στον δρόμο πρώτα και κύρια για να κατοχυρώσουμε το αυτονόητο δικαίωμα στην απεργία, στη διαδήλωση, στη διεκδίκηση. Δεύτερον, λέμε κάτω τα χέρια από το δημόσιο σχολείο. Καμία ιδιωτικοποίηση της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, καμία ιδιωτικοποίηση του πανεπιστημίου. Λέμε επίσης ότι θέλουμε μονιμοποίηση των συναδέρφων νεοδιορίστων και ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το αντιδραστικό μέτρο της αξιολόγησης που διαβαθμίζει, κατηγοριοποιεί τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς και εισάγει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στην εκπαίδευση. Αυτά τα μεσαιωνικά βάρβαρα μέτρα δεν πρόκειται να περάσουν. Δηλώνουμε ότι είναι η αρχή του αγώνα μας. Η Γενική Συνέλευση των Προέδρων είναι το Σάββατο. Ζητούμε την κλιμάκωση και από την ΟΛΜΕ και από την ΑΔΕΔΗ. Είμαστε στο δρόμο, είμαστε στο πλευρό των αγροτών που ξεκληρίζονται, των φοιτητών που μάγονται για το δημόσιο σχολείο και το πανεπιστήμιο και λέμε στην κοινωνία ότι πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή μισθούς για να ζούμε με αξιοπρέπεια, δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία και βεβαίως κατοχύρωση του πρωτογενούς αγροτικού τομέα. Καταδικάζουμε σήμερα με τον πιο έντονο τρόπο την καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων που κάνει η κυβέρνηση πηγαίνοντας στα δικαστήρια την απεργία αποχή της ΟΛΜΕ από την ατομική αξιολόγηση. Η κυβέρνηση σήμερα παραδέχεται την ήττα της, επειδή δεν μπορεί να επιβάλλει την αξιολόγηση εξαιτίας της στεναρής αντίστασης των εκπαιδευτικών, μας πηγαίνει στα δικαστήρια προκειμένου να καταστήλει την απεργία. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Μαζί με τους φοιτητές, μαζί με τους αγρότες, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας, ενάντια στο ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς, θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας ενάντια στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, του κεφαλαίου, που στόχο έχουν να αυξήσουν την κερδοφορία τους σε βάρος της ίδιας της ζωής, της μόρφωσης και των δικαιωμάτων μας. Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος του Υπουργείου Παιδείας δεν έχει τέλος. Το Υπουργείο Παιδείας, αδυνατώντας να πείσει για την αντιεκπαιδευτική του πολιτική και βρίσκοντας στην αρή αντίσταση των εκπαιδευτικών, προσέφυγε στα δικαστήρια κατά της απεργίας αποχής που είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία μας. Ναι, θα καταθέσουμε ένα ψήφισμα κατά της ποινικοποίησης των αγώνων, συνδικαλιστικών αγώνων και της απεργίας στον Περιφερειακό Διευθυντή. Σήμερα η εκπαιδευτική κοινότητα στηρίζει τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Νομίζω και η ελληνική κοινωνία από τη χθεσινή παρουσίαση του νομοσχεδίου αποτυπώθηκε ότι η στόχευση της κυβέρνησης είναι αφενός η υποβάθμιση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων, η συνολική συρρήκνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και αφετέρου η δημιουργία φοιτητών πολλαπλών ταχυτήτων. Ειδικότερα δε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι ένας ενδυνάμει φοιτητής, αν γράψει πανελλήνιες εξετάσεις στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα μπορέσει να πάει με την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε μια σχολή ιατρικής, ενώ κάποιος που θα επιλέξει το δημόσιο πανεπιστήμιο προφανώς θα πρέπει να πάρει τα ανάλογα μόρια, πολύ περισσότερα δηλαδή, της δημόσιας σχολής. Από την άλλη μεριά βρισκόμαστε σήμερα και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, διότι έχουμε τα ζητήματα ξανά από την πλευρά του Υπουργείου, την έννοια του αυταρχισμού και της καταστολής, καθώς πηγαίνει τον απεργιακό αγώνα των εκπαιδευτικών στα δικαστήρια. Να ενημερώσουμε ότι λόγω της απεργίας των δικηγόρων η εκδίκαση στην Αθήνα αναβλήθηκε για 16 Φλεβάρι και δυναμώνουμε τη φωνή μας στις 28 Φλεβάρι στη Γενική Απεργία. Ζητάμε αυξήσεις μισθών, στόπ στην ακρίβεια και πραγματική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.